Θα πάμε στις Βρυξέλλες για αυτό το θέμα με τον γνωστό δικηγόρο των Βρυξελών, τον κύριο Νίκο Κορογιαννάκη, ο οποίος μας έχει βοηθήσει και σε άλλες υποθέσεις. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, κύριε Κορογιαννάκη. Καλημέρα σας, πιστός ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Πολλά. Τι γίνεται τώρα με τον Γιώργουλε, άλλη μεγάλη επιτυχία. Οι ανταποκριτές σας στις Βρυξέλλες πρέπει να είναι πλέον δικαστικοί από το δικαστικό ρεπορτάζ, όχι ναι. Σιγά σιγά. Έτσι νομίζω, έτσι νομίζω. Τι ακριβώς έχετε, η δική σας εικόνα ποια είναι? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία στα βελγικά μέσα ενημέρωσης. Δεν είδαμε κάτι στην περίφημη εφημερίδα Λεσουάρ χτες. Η υπόθεση προέρχεται από μια ανακοίνωση που είναι υποχρεωμένη να κάνει η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου όταν λαμβάνει αίτημα άρσης ασυλίας. Αυτό πηγαίνει στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου η οποία είναι υποχρεωμένη να το ανακοινώσει στην αρχή της επόμενης Ολομέλειας που ήταν χτες, γιατί ξεκίνησε χτες η Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Μάλιστα. Από εκεί ξεκίνησε όλο το θέμα. Τώρα υπάρχει μια διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η οποία πρέπει να γνωμοδοτήσει, θα ακούσει τον ενδιαφερόμενο και μετά θα υπάρξει ψήφος στην Ολομέλεια. Άρα ένα μήνα θέλουμε σίγουρα για την όλη εξέλιξη. Ναι, και στις μη επίγουσες υποθέσεις συνήθως παίρνει λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή έγινε υπερεπίγουσα διαδικασία και τελείωσε σε μερικές μέρες. Εδώ πάρει πιο μήνες, οπωσδήποτε. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Θέλω να ρωτήσω αν υπήρχε μία φημολογία στις Βρυξέλλες γύρω από αυτή την ιστορία, διότι η καταγγελία έχει γίνει το 2020. Όλο αυτό το διάστημα ερευνούσε η εισαγγελέα στην υπόθεση για να φτάσει σήμερα να ζητείτε η άρση ασυλίας του κυρίου Γιωργούλη. Δεν είχε ακουστεί τίποτα αυτά τα δύο χρόνια? Όχι, δεν είχε διαρρεύσει κάτι από την εισαγγελία. Είναι λίγο... οπωσδήποτε υπάρχει μια καθυστέρηση στις ενέργειες. Το έχω πει και σε άλλη υπόθεση. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα που είναι ένας καινούριος θεσμός. Είναι περίπου ένα χρόνο που λειτουργεί στην πραγματικότητα. Ο οποίος προσπαθεί λίγο να βρει τη θέση του στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και φαίνεται ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας. Μάλιστα. Και όχι οι βελγικές αρχές, παρότι... όχι οι βελγικές αρχές. Είναι οι βελγικές αρχές οι οποίες ερευνούν την υπόθεση. Τρία χρόνια για την έρευνα σε ένα ζήτημα ενδοοικογενειακής βίας ή βιασμού είναι πολύ. Βέβαια. Ή υπάρχουν ντοκουμέντα, οπότε προχωράει η διαδικασία, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν και ντοκουμέντα ιατροδικαστή όταν έγινε η καταγγελία. Ναι. Γιατί καθυστέρησε και οι βελγικές αρχές, μήπως δεν θεωρούν ότι είναι αυτά τα ντοκουμέντα, ας πούμε, ισχυρά? Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, αλλά να δούμε ότι όταν υπάρχει ασυλία δεν μπορεί να εξεταστεί, ναι. Δεν μπορεί να εξεταστεί ο κατηγορούμενος, ο καταγγελόμενος, να πούμε έτσι. Ναι. Δεν υπάρχουν προσβάσεις στα email του, στα τηλέφωνά του, δεν μπορεί να παρακολουθηθεί κτλ. Αλλά πάντως είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, τρία χρόνια να παραμένει ασυρτάρι για μια τέτοια υπόθεση. Ναι. Άρα... έχουμε τις βελγικές αρχές που το ερευνούν, αλλά την άρση ασυλίας τη ζητάει ο Ευρωπαίος εισαγγελέας, ο οποίος είναι στο Ευρωκοινοβούλιο ή όχι. Ο Ευρωπαίος εισαγγελέας είναι ένας καινούριος θεσμός, ο οποίος θεωρητικά ασχολείται με παραβιάσεις του δικαίου από ευρωπαϊκά όργανα ή γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα ανεξάρτητο όργανο, έχει υποεισαγγελεί σε όλα τα κράτη-μέλη, ένα δίκτυο δηλαδή με το οποίο συνεργάζεται. Και
είναι από το 2021 που έχει διοριστεί και στην πραγματικότητα έχει ξεκινήσει να δουλεύει εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα. Είναι ένα καινούριο σύστημα το οποίο θα δούμε που θα βγάλει. Έχει νόημα αυτό το πράγμα, γιατί ναι. Ένας μεμονωμένος εισαγγελέας από ένα κράτος μέλος πολλές φορές δεν έχει τα μέσα για να κινηθεί ταχύτερα. Μαθαίνουμε κάθε μέρα. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Υπάρχουν ερωτηματικά έτσι όπως μας τα λέτε, γιατί καθυστέρησε 3 χρόνια η εξέλιξη της διαδικασίας. Εάν δεν ήταν ευρωβουλευτής και υπήρχε μια καταγγελία για κακοποίηση ενός πολίτη, ενός Βέλγου πολίτη, σε πόσο διάστημα αντιδρούν οι βελγικές αρχές και ενεργοποιούν τη διαδικασία την ποινική? Εφόσον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, αυτά τα ζητήματα λειτουργούν ταχύτατα. Είναι ζητήματα εβδομάδων, ας το πούμε έτσι. Επιμένω ότι είναι περίεργο το γεγονός ότι έχει παραμείνει έτσι 3 χρόνια μια τέτοια έρευνα. Μάλιστα. Και αφού σας έχουμε, δώστε μας και τα τελευταία νέα για την Εύα Καϊλή. Το βραχιολάκι δεν είναι ακριβώς βραχιολάκι, είναι λέει ένα ρομποτάκι που κυκλοφορεί στο σπίτι της και την πιάνει όταν κινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Ναι, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πράγμα που νομίζουμε ότι το δένει στο πόδι σου. Ναι. Υπάρχει μια συσκευή που είναι πάνω σου και υπάρχει και μια δεύτερη, ένας πομπός. Μάλιστα. Ο οποίος υπολογίζει την απόσταση από τον τόπο που πρέπει να είσαι περιορισμένος. Ακόμη δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της. Όχι. Δεν έχουμε δει την απόφαση των περιοριστικών όρων. Ναι. Αλλά οι περιοριστικοί όροι συγκεκριμένοι απαγορεύουν την έξοδο από το σπίτι. Υπάρχουν φορές που οι περιοριστικοί όροι επιτρέπουν να πας σε μια μικρή απόσταση γύρω από το σπίτι για να μπορείς να κάνεις κάποια ψώνια και τα λοιπά. Μάλιστα. Απόλυτο περιορισμό. Μάλιστα. Ωραία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να'στε και πάλι καλά. Κύριε Κολιά. Καλημέρα. Να'στε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.